άνθρωπος ο οποίος ξέρει ότι δικαιούμε την Βασιλεία του Θεού, τότε ό,τι και να κάνει αυτός ο άνθρωπος στη ζωή του, ό,τι και να κάνει, δεν μπορεί να απελπιστεί. Η απελπισία είναι μεγαλύτερη αμαρτία, πιο μεγάλη από όλες τις αμαρτίες που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Και από χιλιάδες φόνους, μεγαλύτερη αμαρτία είναι απελπισία. Να πεις ότι εγώ δεν σώζομαι πλέον. Δεν υπάρχει για μένα σωτηρία. Σωτηρία, αδελφοί μου, υπάρχει για τους πάντες και για τον διάβολο ακόμα. Υπάρχει σωτηρία εάν θελήσει, αλλά δεν θέλει. Εάν θελήσει όμως, υπάρχει σωτηρία. Δηλαδή, και για τον μεγαλύτερο κακούργο, για τον μεγαλύτερο, τέλος πάντων, εγκληματία των αιώνων, και για αυτόν τον άνθρωπο ο Θεός έγινε άνθρωπος, και για αυτόν τον άνθρωπο η Βασιλεία του Θεού είναι ανοιχτή και μπορεί να μπει στη Βασιλεία του Θεού και δικαιούται από τον Θεό τη βοήθεια για να σωθεί. Αυτή είναι η δικαία βοήθεια την οποία λέει εδώ ο Δαβίδ, ότι δικαιόμαστε τη βοήθεια του Θεού. Όχι δικαιόμαστε τη βοήθεια για να πετύχουμε στις δουλειές μας ή ξέρω εγώ όταν μας αδικούν, διότι εκεί μπορεί να τα καταφέρουμε, μπορεί και να μην τα καταφέρουμε. Η βοήθεια μας όμως, η πραγματική βοήθεια, την οποία ποτέ δεν την αρνείται ο Θεός, είναι η βοήθεια την οποία δίδει προκειμένου εσύ να διέρθεις από τα παρόντα και να μπεις μες στη Βασιλεία του Θεού. Αυτήν τη βοήθεια κανένας άνθρωπος δεν τη στερείται. Και κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να πει στο Θεό ότι ξέρεις Θεέ μου, εγώ αδικήθηκα, εγώ δεν είχα την βοήθειά σου, δεν με βοήθησες εμένα όπως βοήθησες τους άλλους. Κανείς απολύτως, απολύτως κανένας άνθρωπος. Καμία ύπαρξη, ποτέ, ουδέποτε θα συμβεί αυτό στον αιώνα, θα έρθει που να πει του Θεού ότι ξέρεις, εάν με βοηθούσες παραπάνω θα ήμουν καλύτερος. Όχι. Ο Θεός είναι και θα είναι απέναντι μας τελείως καθαρός. Ουδε μίαν ενοχή έχει ο Θεός και ουδε μίαν ευθύνη φέρει ο Θεός για τη δική μας απώλεια. Εάν εμείς καταστραφούμε και αν εμείς απολεστούμε και αν εμείς χωριστούμε αιώνια από τον Θεό, την ευθύνη τη φέρουμε εμείς και μόνον. Ουδέποτε ο Θεός. Καμία φορά ο Θεός. Γιατί ο Θεός δίνει την βοήθεια σε όλους ανεξαιρέτως. Ανεξαιρέτως. Όσες κακίες και αν έχεις, όσο κακόν εαυτόν και αν έχεις, όσα κακά και αν έχεις κάνει, δικαιούσε την βοήθεια του Θεού. Και πρέπει να τη ζητάς και θα την πάρεις και την έχεις, αλλά αυτή η βοήθεια θα είναι βοήθεια για την σωτηρία σου. Όχι αυτά τα οποία θέλεις εσύ, για αυτά τα οποία θα σου οδηγήσουν στην Βασιλεία του Θεού.